Μακεδονία. Εδώ είχε ο Πάοκ Ολυμπιακός, το Σκοπιανό τον καθοσπριστή, αντιπάμως το λέγανε αυτό το πράγμα. Τον Αλίτη που και τον Αλέξανδρο εδώ, τα τουάζ. Και τον είχαν και ο Πάοκ Ολυμπιακός παίκτες. Τι να συζητάμε, τέτοια έκπτωση ηθική, εθνική, πολιτιστική, πολιτισμική. Το πώς υπάρχει η χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα, μόνο ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός βάζει χέρια, πόδια, ευχές, θαύματα για να υπάρχουμε. Αλλά μέχρι πότε θα βάζει ο Θεός το χέρι του? Όταν ο Ιερώνυμος συμφωνεί να κάνουμε ανάσταση 9 το απόγευμα, το πλήγο πληβαριάς κουτινιάς, γιατί πλέον και η δύση του Ιλίου αργότερα. Πρώτη φορά στα χρονικά ήξερε το Πάσχα είναι κινητή εορτή. Δεν ήξερε ότι η ανάσταση έχει κινητή ώρα και τη μεταφέρεις όπως θέλεις επειδή ο Ιερώνυμος τα αποφάσισε. Ο Αρχιεπίσκοπός μας. Αυτά είναι απίστευτα, το Ραμαζάν κανονικά όμως. Και εδώ και μιλάμε για ποδόσφαιρο, δείτε πόσο διαφορετική φιλοσοφία έχουν οι μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές. Το διάβασα σε μια συνέντευξη. Όλοι οι μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ έχουν Ραμαζάν. Και δεν μπορούν να παίξουν δύο ημίχρονα. Ραμαζάν, νηστεία. Δείξτε μου αν είναι ποδοσφαιριστή που νηστεύει. Βρε για να καταλάβετε τη διαφορά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν παϊμένοι, που πολιτισμένοι, τηρούν απαραίτητα παραδόσεις. Το Ραμαζάν το τηρούν. Και ο Μπά, δεν ξέρω, εγώ είναι μουσουλμάνος και κάνω λίγο διάφορο και του πάω κάτι που κάνει και ο άλλος, ο Μπαμπακάκ, πώς λέγεται. Αυτοί όλοι είναι μουσουλμάνοι. Και τηρούν το Ραμαζάνι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από ποια χώρα και να είναι, το τυπικό στις θρησκείες το κρατάνε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ανάσταση 12, μπορεί 9, μπορεί και 5, μπορεί και 4, ανάλογα με το τους ξυπνήσεις του Αρχιεπίσκοπος και Μητσοτάκης, από υπουργός της χώρας. Που όταν ο ιερός κανόνας εκκλησίας, Ευαγγέλια και τα λοιπά που διαβάζουμε, λένε 10:30-12, την ουαγούντα τα Ευαγγέλια, μετά η Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό κάνει κινητή την ώρα της Αναστάσεως. Με το που κλείσουν τα σούπερ μάρκετ, έχουμε Ανάσταση. Ο Χριστός και η Παναγιά, 9 η ώρα. Ό,τι θέλουν κάνουν. Αυτή την Ελλάδα θέλετε εσείς. Και έτσι όπως λέω και τη δικαιωθήκαμε σε όλα. Και με τα self-test δικαιωθήκαμε την εταιρεία της Μαϊμού. Και με τα άλλα, βγαίνουν οι γιατροί πλέον και λένε ότι αυτά τα τεστ είναι Μαϊμού. Δεν κάνουν έτσι κι αλλιώς όλα τα τεστ. Δεν είναι 70% αστοχία. Και με τα lockdown που λέγαμε δεν κάνουν τα lockdown. Είναι απίστευτο που το κάνετε. Δικαιωνόμαστε τώρα. Δηλαδή πού δεν δικαιωθήκαμε, πείτε μου εσείς. Μόνο η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί. Μόνο εμείς έχουμε άποψη, γνώμη, αντίληψη, κυρίως τεκμηριωμένη τοποθέτηση με επιχειρήματα. Όχι έολα. Για τώρα τελευταία ακούω και το ΣΥΡΙΖΑ, ανοίξτε λέει την εστίαση. Όταν το πρότεινα όμως με στη Βουλή το Νοέμβριο και Δεκέμβριο σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, από κάτω τα μούγκα όλοι τους. Και το Γενάρη και το Φεβρουάριο, δόξα τι είχα ξυπνήσει, να ανοίξει αγορά. Πάνε να καπηλευτούν, να σκυλέψουν τα πάντα, ρε, ό,τι προτείνει η ελληνική λύση. Ό,τι προτείνουμε εμείς. Γι' αυτό και μόνο πρέπει να καταλάβετε ότι η ελληνική λύση είναι η πραγματική, η μοναδική λύση για τον τόπο. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.